Έχει έρθει η ώρα των διακοπών και υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες ασθενών με χρόνια νοσήματα που πρέπει να είναι προσεκτικοί. Μπορείτε να μας πείτε ειδικά για τους διαβητικούς τι είναι αυτά που πρέπει να προσέχουν ώστε να μην έχουν δυσάρεστα πρόοπτα στις διακοπές τους? Το καλοκαίρι καταρχήν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Άρα η ζέστη το πρώτο που κάνει είναι αφυδατώνει. Εκεί ένας αρρύθμιτος διαβήτης, ένα ζάχαρο το οποίο δεν είναι καλά ρυθμισμένο και ανεβαίνει ψηλά, επίσης αφυδατώνει από μόνος του. Επομένως, ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών με κακή ενυδάτωση από την πλευρά του διαβητικού αλλά και με αρρύθμιση στο διαβήτη μπορεί να οδηγήσει σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις που το πιο μεγάλο χαρακτηριστικό τους είναι η πολύ μεγάλη αφυδάτωση και ένα στρες για τον οργανισμό μας. Όταν μιλάμε για ηλικίες διαβητικών, είτε πολύ μικρές που εκεί το αμυντικό του σύστημα είναι εξασθενημένο, είτε πολύ μεγάλες που επίσης ισχύει το ίδιο, η κατάσταση αυτή μπορεί να αποβεί αρκετά επικίνδυνη. Πείτε μας λίγο για τη σημασία της αυτομέτρησης. Η αυτομέτρηση και η αυτορύθμιση στο διαβήτη είναι πάρα πολύ σημαντική. Φυσιολογικά, το πάγκρεάς μας μετράει ένα λεπτό το ζάχαρο του αίματός μας και παράγει την ινσούλινη που χρειαζόμαστε για να κρατάει τα ζάχαρά μας σε φυσιολογικές συνθήκες που πρέπει να είναι για την νηστεία από το 80-85 μέχρι το 110-120 και μιλάω για το διαβητικό και με τα γευματικά να μην ξεπερνάει το 170, μάξιμο το 170. Επομένως, έχοντας με εργαλείο το μετρητή ζαχάρου, άρα ξέροντας πού βρίσκεται το ζάχαρό του, μια από διαβητικούς πρέπει να κάνει αυτό που το σώμα του δεν κάνει για αυτόν, έτσι θα μπορεί είτε χρησιμοποιώντας την ινσουλίνη του, είτε παίρνοντας παραπάνω υγρά, είτε παίρνοντας περισσότερη τροφή, να κρατάει τα ζάχαρά του, τα χαμηλά να τα ανεβάζει.